Ερήμην αναμένεται να δικαστούν από τουρκικό δικαστήριο 20 Σαουδάραβες που έχουν παραπεμφθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη το 2018 μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται οι Αχμέντα Αλασίρι και Σαούντα Αλκαχτανή, πρώην σύμβουλοι του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμπετ Μπιν Σαλμάν. Οι υπόλοιποι 18 κατηγορούμενοι παραπέμπονται για τέλεση ανθρωποκτονίας. Ο Κασόγκη πήγε στο προξενείο της χώρας του τον Οκτώβριο του 2018 προκειμένου να λάβει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την τέλεση του γάμου του με την Τουρκάλα μνηστή του Χατίς Τζενγκίζ. Στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του προξενείου φαίνεται να εισέρχεται στο κτίριο. Οι τουρκικές αρχές έχουν καταλήξει ότι ο Κασόγκη δολοφονήθηκε, το πτώμα του διαμελίστηκε και απομακρύνθηκε από το κτίριο. Στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται ότι ο πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας, Ασίρι, έφτιαξε ομάδα κρούσης με σκοπό τη δολοφονία του δημοσιογράφου που ήταν επικριτής της κυβέρνησης της χώρας του. Ο έτερος στενός συνεργάτης του Σαλμάν, σύμβουλος επικοινωνίας Καχτανή, περιγράφεται ως ο άνθρωπος που συντόνιζε και έδινε εντολές στην ομάδα κρούσης.